Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διημερίδας που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Καβάλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την πρώτη συνάντηση με διακρατικούς εταίρους στα πλαίσια διαμόρφωσης της τελικής πρότασης του διακρατικού σχεδίου ΕΝΕΡΝΤΕΚΑ που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Εγνατία στην Καβάλα χθες Δευτέρα και σήμερα Τρίτη 3 Δεκεμβρίου. Ότι για την προβολή, εφόσον θα πάω σε μία έκθεση, χρειάζομαι δαπάνες μετακίνησης. Ή εφόσον θα πάω σε ένα οργανωμένο συνέδριο ξένο, χρειάζομαι δαπάνες μετακίνησης, στο δικό μου θα οργανώσω δαπάνες μετακίνησης. Λοιπόν, αυτό που προέκυψε, εν πάση περιπτώσει, και από αυτή τη λογική και με αυτά που συζητήθηκαν εχθές, θα εξειδικεύσουμε συνολικά καλύτερα τις δαπάνες μετακίνησης, συνδέοντάς τις με το πρόγραμμα, ώστε να είναι πολύ πιο διακριτές στην αντίληψη του καθενός μας. Ότι ξεκινάμε μια συνεργασία ισχύας, η οποία θεωρώ ότι θα διευρυνθεί και σε άλλα επίπεδα, πέρα και πλέον του συγκεκριμένου σχεδίου. Ναι, στα πλαίσια του προγράμματος Leader υπάρχει ένας άξονας που λέγεται διακρατική διατοπική συνεργασία, που είναι βασικός άξονας του προγράμματος. Βέβαια, σε αυτή την τελευταία περίοδο που ζει η χώρα και τα επιχειρησιακά προγράμματα, όπου οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ βραδείς, ενδεχόμενα για κάποιους ένα σχέδιο διακρατικής συνεργασίας ή διατοπικής συνεργασίας θα είναι πολυτέλεια. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι η ουσία του προγράμματος. Και είναι η ουσία του προγράμματος, γιατί αυτή η ιδέα του διακρατικού σχεδίου που το ονομάζουμε ΕΝΕΡΝΤΕΚΑ, που ήταν όντως της Αναπτυξιακής Καβάλας, η οποία γεννήθηκε το καλοκαίρι και έτρεξε στο διαδίκτυο, δηλαδή σε όλες τις περιοχές που υλοποιούν Leader της Ευρώπης, κατόρθωσε σήμερα να μαζέψει 25 διακρατικούς εταίρους, τους 15 από τη χώρα, 10 από την υπόλοιπη Ευρώπη, οι οποίοι σε μια φάση του σχεδιασμού ήταν και περισσότεροι και θα γίνουν περισσότεροι στην αμέσως επόμενη χρονιά. Όπου λέμε τι, λέμε λοιπόν να ενώσουμε τις δυνατότητές μας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, το διαδίκτυο, τα mobile apps, τα έξυπνα κινητά, ώστε να προβάλλουμε όχι μόνο τις περιοχές, αλλά και τις οικονομίες των περιοχών μας. Επομένως, τα δικά μας προγράμματα τι ενισχύουν, τον αγροτικό τουρισμό, τον τουρισμό της Πέθρου, τα τοπικά προϊόντα, το πολιτιστικό αποπόθεμα των περιοχών, την τοπική γαστρονομία. Όλα αυτά επομένως θα διασυνδεθούν σε 25 περιοχές της χώρας και της Ευρώπης και η όλη αυτή προσφορά θα προβληθεί με τις νέες τεχνολογίες στο ίντερνετ και όχι μόνο και σε αυτές τις 25 χώρες, ώστε να έρθουν περισσότεροι επισκέπτες, να φύγουν τα προϊόντα μας σε περισσότερες αγορές, να προβληθούν οι τοπικές επιχειρήσεις σε περισσότερα σημεία πώλησης και εμπορευματοποίησής τους. Θεωρώ ότι είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια και δεν είναι μια προσπάθεια για την προσπάθεια. Πλέον υπάρχει μια εμπειρία παρελθουσών υλοποιήσεων που τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο αισιόδοξα όσο οι προθέσεις υλοποίησης ανάλογων σχεδίων. Αυτή τη φορά και με αυτή την εμπειρία και με την ουσία εξειδικευμένων στελεχών που θα υποστηρίξουν το σχέδιο όχι μόνο τοπικά αλλά και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, θεωρούμε ότι θα έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για την οικονομία της περιοχής μας, για την οικονομία του αγροτικού χώρου, των αγροτικών περιοχών του νομού μας και των υπόλοιπων συνεργαζόμενων περιοχών.